Ένα εργαστήριο λοιπόν με αδιάλειπτη λειτουργία 35 ετών που εξυπηρετεί ανάγκες σε όλο το φάσμα της σύγχρονης τοξικολογίας. Καλύπτει πέρα από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και πολλές ακόμη περιοχές της Ελλάδας. Εκτελείται σε αυτό ετησίως ένας μεγάλος αριθμός αναλύσεων σε βιολογικά δείγματα και πιστήρια. Και να επαναλάβω αυτό που είναι γνωστό της ΠΑΣΗ, ότι πρόκειται δηλαδή για ένα εργαστήριο με παγκόσμια αναγνώριση, καρδιά του οποίου είναι και ο κύριος Αριστίδης Τσατσάκης, καθηγητής τοξικολογίας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Χρόνια πολλά να σας ευχηθώ και υπομονή μπροστά σε αυτές τις εκτεταμένες εικόνες καταστροφής που παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ προηγήθηκε. Τις παρακολουθούμε και τώρα στους δέκτες μας. Επί του πρακτέου, κύριε Τσατσάκη, όλα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Και θέλω λίγο να μας δώσετε μια εικόνα για το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο και στις εγκαταστάσεις, με δεδομένο ότι και πριν από λίγη ώρα που είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, μου είπατε ότι ακόμα τρέχει νερό. Τρέχει νερό, διότι το νερό έχει εγκλωβιστεί μεταξύ του ασφαλτόπονου και του μπετών, που είναι στην οροφή, και αυτό θα αποστραγγιστεί σιγά-σιγά, οπότε θα πάρει αρκετό χρόνο. Η κατάσταση που επικρατεί τώρα είναι προσπαθούμε να διασώσουμε ό,τι είναι δυνατόν. Φυσικά θα υπάρχει μια ελάχιστη λειτουργία που να καλύψει άμεσες ανάγκες του νοσοκομείου με τον πιο ελαφρύ και μικρό εξοπλισμό που έχουμε. Μας λέγατε και νωρίτερα ότι το εργαστήριο μετά την καταστροφή που υπέστη λειτουργεί υποτυπωδώς όμως. Σε ό,τι αφορά τα δείγματα, αυτό που γνωρίζουμε και μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα, διότι βρίσκονται σε ειδικά ψυγεία. Τι όγκος δουλειάς έχει μπει στον πάγο αυτή τη στιγμή? Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα? Δεν μπορώ να σας δώσω κάποια εικόνα τώρα, διότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μπούμε με ασφάλεια μέσα στα εργαστήρια και να δούμε, να κάνουμε μια αποτύπωση του τι είναι σε λειτουργία, τι δεν είναι σε λειτουργία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα δείγματα, ότι υπάρχει είναι με ασφάλεια, έχει διατηρηθεί. Θα μπορέσουμε από αύριο να γνωρίζουμε αν θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποτυπώδεις λειτουργίες. Το βασικό θέμα είναι ότι ο βασικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, που είναι και αυτός που έχει και μεγάλο κόστος, θέλει αντικατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα όργανα να λειτουργήσουν ξανά σωστά, διότι είναι πολύ ευαίσθητα όργανα τα οποία λειτουργούν με συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας αλλά και υγρασίας, και πάνω από τα όργανα αυτά για αρκετό χρονικό διάστημα έβρεχε. Οπότε είναι δύσκολο να πει κανείς αν μπορέσουν ποτέ αυτά τα όργανα να επαναλειτουργήσουν. Οπότε το θέμα τώρα είναι να γίνει μια καταγραφή για τα μηχανήματα αυτά. Κάποια από αυτά ανήκουν στο Πανεπιστήμιο, κάποια ανήκουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και θα πρέπει να γίνει μια σταδιακή αντικατάσταση αυτών, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στο πιο άμεσο χρόνο που θα είναι δυνατόν. Οπωσδήποτε αυτό θα πάρει χρόνο, διότι δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν οι εξοπλισμοί, χρειάζεται και όλη η εγκατάσταση, ας πούμε, και η τεχνογνωσία που έχουμε βάλει. Είναι τραγικό αυτό. Λογικό. Που συνέβη. Είναι απίστευτο μέσα σε μερικές ώρες να καταστραφεί μια τέτοια μονάδα με τέτοιες δυνατότητες. Αλλά δυστυχώς μερικές φορές τα πράγματα έρχονται με πάρα πολύ. Κύριε Τσατσάκη, με βάση και με αφορμή και την αυτοψία που προηγήθηκε και την εικόνα που έχετε τουλάχιστον προς ώρας και με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα χώρο με εξοπλισμό εκατομμυρίων ευρώ, πού αποδίδεται αυτή τη ζημιά? Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί? Προκύπτει ενδεχομένως σοβαρό ζήτημα έλλειψη συντήρησης? Κοιτάξτε, αυτό θα υπάρχει επιτροπή η οποία θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και δεν θα ήθελα εγώ τώρα να προλάβω την επιτροπή αυτή. Οπωσδήποτε όμως γνωρίζομαι ότι η ζημιά προκλήθη από
σωλήνωση η οποία είχε διαβρωθεί, είχε καταστραφεί και η οποία ήταν για την σωλήνωση νερού υψηλής πίεσης που είχε να κάνει με την πυρόσβεση. Τώρα καλύτερα θα είναι να οι ειδικοί να μας πούνε πώς μπορούσε αυτό να είχε προβλεφθεί, αλλά οπωσδήποτε θα ήταν καλό να αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται τακτικότερα και να γίνονται και με περισσότερη μέρημνα και σε βάθος. Τομίζω πάντως σε κάθε περίπτωση... Αυτό, για μένα όμως αυτό τώρα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσει να αντικατασταθεί αυτός ο βασικός εξοπλισμός και να λειτουργήσει το εργαστήριο όσο δυνατόν πιο άμεσα, διότι και ο κόσμος, όλο το προσωπικό το οποίο είναι στο εργαστήριο, το οποίο είναι αρκετά μέλη του εργαστηρίου, τα οποία εργάζονται είτε στο νοσοκομείο, είτε ως μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου, αλλά και ένα μεγάλος αριθμός του προσωπικού εργάζεται σε προγράμματα. Εδώ κατ' ουσίαν ξεκινά ένας αγώνας δρόμου και έχετε ξεκινήσει ήδη επαφές και με την Βρετανία και ευρύτερα και με άλλους φορείς. Ναι, ακούστε, ναι, θα πρέπει η Βρετανία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η ΔΥΠΕ και η Περιφέρεια να δουν το πρόβλημα και να, αφού τους προτείνω εγώ κάποιες λύσεις για την άμεση αντικατάσταση, τουλάχιστον να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να ξαναβρούμε ένα ρυθμό, ας πούμε, και να μπούμε ξανά σε λειτουργία. Οπωσδήποτε θα πάρει αυτό αρκετό χρόνο και τι να πω, εγώ είμαι συντετριμμένος, διότι δουλειά 35 χρόνων σε μερικές ώρες δυστυχώς καταστράφηκε. Κύριε Τσατσάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.